του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088 από το τρίτο κεφάλαιο και το 14 εδάφιο από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Βιβλίο Αποκάλυψης, σελίδες 1088, γάμα κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζητός, ζεστός μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γενέμου λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού είστα με εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσει εις αυτό να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε εις αυτόν ο Θεός, δια να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνωσιν εν τάχει. Και εφανέρωσεν αυτά, αποστήλας δια του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννη. Ο Θεός λοιπόν αποφάσισε να αποκαλύψει στους ανθρώπους μέσα από τον αψευδή λόγο του με ένα ιδιαίτερο βιβλίο την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού σε όλες τις γενιές των χριστιανών, ιδιαίτερα στην τελευταία αυτή γενιά που δεν θα παρέλθει μέχρι να γίνωσει πάντα ταύτα. Αποφάσισε λοιπόν να φανερώσει όσα είναι και όσα πρέπει να γίνουν εν τάχει, γρήγορα. Και τόσα είναι περιγράφονται μέσα από τις επιστολές που ο Κύριος έστειλε σε 7 διαφορετικές εκκλησίες στις οποίες είδε προβλήματα. Στην πρώτη εκκλησία είδε μία πορεία πτωτική προς μηδενισμό, εξαφάνιση, επειδή την πρώτη αγάπη την εγκατέλειψε. Την πρώτη αγάπη που ο Θεός γέμισε την καρδιά της την εγκατέλειψε. Στη δεύτερη εκκλησία είδε μια πάρα πολύ ευλογημένη εκκλησία, αλλά που δεν είχε υπομονή και έπρεπε να δοκιμαστεί, γιατί η θλίψης εργάζεται υπομονή. Και η υπομονή εργάζεται δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα και η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Στην τρίτη εκκλησία είδε κοσμικό φρόνημα. Είδε τη διδαχή του Βαλαάμ που ζήτησε να βάλει σκάνδαλο ενώπιον του Ισραήλ με τις Μωαβίτισες. Είδε την εκοσμίκευση. Στην τέταρτη εκκλησία είδε αιρέσεις και εξουσία δεσμένη σε γυναίκες να κηρύττουνε. Είδε τεροδιδασκαλίες. Στην πέμπτη εκκλησία είδε μια εκκλησία που έχει καλή φήμη αλλά είναι νεκρή. Δεν έχει έργα πίστεως. Δεν έχει κόπο αγάπης. Έχει το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρή. Είδε και μια εκκλησία, την εκκλησία των Εσχάτων ημερών, την εκκλησία της Αρπαγής, στην οποία έδωσε
κατευθύνσεις, ότι επειδή έθεσα ενώπιον σου θύρα νεωγμένη και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει, πρόσεξε γιατί θα κλείσει εάν δεν αποδεχθείς τη μικρή σου δύναμη που πρέπει να υπάρχει στις έσχατες ημέρες και δεν φυλάξεις το Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού. Πρόσεχε, γιατί θα κλείσει η θύρα η ανεωγμένη μπροστά σου, μπροστά στον άνθρωπο, μπροστά στην οικογένεια και μπροστά στην Εκκλησία. Εάν δεν φυλάς το Λόγο του Χριστού και δεν ομολογείς το όνομα του Χριστού. Αλλά υπάρχει και δεύτερη αποστολή στην επιστολή αυτή. Να ενημερώσει ότι αν δεν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, και ποιος είναι ο λόγος της υπομονής του Χριστού, δεν βραδύνει να έλθει, μακροθυμεί διημάς. Για να μην χαθούμε, και ο Θεός έχει προγνωρίσει όλους όσους τις έσχατες ημέρες ο Χριστός θα τους προσθέσει στην Εκκλησία, τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Μάλιστα λέει στην παραβολή του ότι έστειλε τους δούλους και τους είπε «ανάγκασον αυτούς». Θα τους αναγκάζει να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία για να γεμίσει ο οίκος. Αυτό είναι το έργο του Χριστού εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, όπως λέει η Γραφή. Και από μας θέλει ο Χριστός απαραίτητη προϋπόθεση για να μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να δοκιμάσει όλη την οικουμένη, και θα είναι τρομερή αυτή η ώρα. Η επόμενη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας θα είναι τρομερή. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πνευματική ισορροπία στην ανθρωπότητα, καθώς ο Χριστός έχει εξουσία επάνω στο διάβολο και στον κόσμο μέσω της Εκκλησίας Του. Όταν όμως η Εκκλησία φύγει, αυτή η πνευματική ισορροπία καταλύεται και οι δυνάμεις της κόλασης θα βγουν στην επιφάνεια. Θα ανοίξουν όλες οι πύλες της κόλασης, ώστε ο διάβολος με απεριόριστη ελευθερία θα συστήσει και θα εγκαταστήσει τον Αντίχριστο, το δούλο του και τον ψευδοπροφήτη, που κατά μίμηση του Θεού θα είναι και ο διάβολος τριαδικός. Ο διάβολος, ο Αντίχριστος και ψευδοπροφήτης, που θα ενεργεί όλα τα θαυμάσια για λογαριασμό του Αντίχριστου, όπως σήμερα όλα τα θαυμάσια τα λειτουργεί ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Πρόσεξε λοιπόν, πρόσεξε, φύλαξε το λόγο της υπομονής του Θεού. Σε ονειδίζουνε, σε βλαστημάνε, σε ενοχλούνε, σε ταλαιπωρούνε έξω από τον κόσμο. Αγάπησέ τους, είναι μέλλοντες αδελφοί σου. Έτσι πρέπει να τους βλέπουμε. Γιατί αν αυτό δεν μπει στην καρδιά μας, ώστε η καρδιά μας να είναι καθαρή, δεν βλέπουμε το Θεό. Και είναι φοβερή η προειδοποίηση αυτή που έδωσε στην Εκκλησία της αρπαγής και της δόξας. Φύλαξε το λόγο της υπομονής μου, γιατί τότε και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Μην αφήνεις την καρδιά σου να χαλάει, γιατί είσαι έξω από την προστασία και τη φύλαξη του Χριστού. Η καρδιά μας πρέπει να είναι καθαρή, αγία. Να αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, τους εχθρούς μας όπως λέει το Ευαγγέλιο Του, στο Ευαγγέλιο Του ο Χριστός, για να δούμε το πρόσωπο του Θεού με καθαρή καρδιά. Και τέλος μπαίνουμε στην 7η επιστολή και Εκκλησία. Δεν βλέπουμε να έχει αμαρτία, δεν βλέπουμε να έχει ελάττωμα, δεν βλέπουμε να την ελέγχει ο Θεός σε κάτι που θα μπορούσαμε να το πούμε είναι αμαρτία. Είναι σαν και μένα, λέω παραδείγματος χάρη, εγώ Κύριε εξομολογήθηκα, όλα τα έχω κάνει, δεν με ελέγχει η συνείδησή μου, δεν με ελέγχει η καρδιά μου, αλλά περπατάω καλά. Και διότι ο Θεός περπατάς καλά, μέλω να σε εξεμέσω. Φοβερό, φοβερό, να περιμένω η ευλογία να πολλαπλασιαστεί, γιατί μέχρι τώρα τον έχει ευλογήσει αυτόν, πλήρως τον έχει ευλογήσει.
ώστε έφτασε στο σημείο να λέει μεγάλος, δυνατός, πλούσιος. Δεν έχω ανάγκη και κανέναν εδώ που τα λέμε. Δεν χρειάζομαι βοήθεια από κανέναν. Ο Θεός είναι μαζί μου. Δες την οικογένειά μου. Δες τη ζωή μου. Δες το έργο μου. Δες την εκκλησία που υπηρετώ. Δες τη μαρτυρία μου. Όλα καλά είναι. Δεν με ελέγχει κανείς περί αμαρτίας, ούτε ο Χριστός. Και αν κάνω λάθος, μετανοώ γρήγορα και τα πετάει στα βάθη των θαλασσών. Κέρυε το Θεός και του λέει, πόσο μεγάλο λάθος κάνεις. Πόσο μεγάλο λάθος κάνεις. Μπορεί να είσαι πλούσιος. Μπορεί να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Μπορεί ο Θεός να είναι μαζί σου. Αλλά εκείνο που δεν έχεις εξετάσει είναι μήπως αυτό η ευλογία σε οδήγησε σε χλιαρότητα. Σε χλιαρότητα πνευματική. Το έργο της πίστης σου έτσι και έτσι. Ο κόπος της αγάπης σου, εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι η ευλογία του Θεού σε σένα. Ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες, ρε παιδί μου, τι ωραίος χριστιανός που είμαι. Μπράβο Γιώργο, συγχαρτήρια. Ο Θεός είναι μαζί σου. Και έτσι έχει κάτσει ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, φουκαρά μου, το μέλλον σου είναι άγριο. Δεν θα συνεχιστεί η ευλογία. Γι' αυτό σας είπα, σήμερα είναι η ωραιότερη μου μέρα. Από τη μια μεριά το έργο του Θεού, που θέλει να δημιουργήσει εργάτες ανεπαίσχυντους να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, δόκιμους εις το Θεό, για να ανεγείρουν τις ερημώσεις, τις παλιές, να ανεγείρουν τα αρχαία ερείπια, να ανακαινήσουν τις ερημωμένες πόλεις, να επαναφέρουν τη δόξα του Θεού. Και από την άλλη μεριά η χλιαρότης. Η χλιαρότης στους αγίους ανθρώπους του Θεού. Στους ευλογημένους ανθρώπους του Θεού. Στους ανθρώπους που λένε δόξα στο Θεό, για κοίταξέ με Κύριε πόσο καλός είμαι. Και ο Θεός λέει πόσο λάθος είσαι, σε πόσο επικίνδυνη κατάσταση έχεις φτάσει. Από εδώ και πέρα μέλλον να σε ξεμέσω, έρχονται τα προβλήματα για να πάρεις απόφαση. Αν θα ανέβεις στη Σιόν ή αν θα πέσεις από τον εκτόροφο. Αν θα εισέλθεις στα Άγια του ουρανού ή θα πέσεις στη θάλασσα. Πρέπει τώρα να σε ταρακουνήσω. Πρέπει να σε καταστήσω δόκιμο εις τον Θεό. Μακάρι να ήσουν ψυχρός. Θα αγωνιζόμουν να σε φέρω μέσα. Μακάρι να ήσουν θερμός. Θα σε οικοδομούσα και θα σε εύξανα. Με σένα δεν ξέρω τι να κάνω. Με φέρνεις, λέει ο Θεός, σε αμηχανία. Δεν σου βρίσκω ελάττωμα. Δεν σου βρίσκω παράπτωμα. Αλλά δεν σου βρίσκω ζήλο. Και έχεις δύο δρόμους τώρα. Ή να μετανοήσεις και να γίνεις ζηλωτής, ή να αρχίσω εγώ τη δοκιμασία μου και την παιδεία μου. Καταλάβατε πόσο σημαντική είναι η μέρα η σημερινή. Ή θα αργήσω εγώ την κατεδάφιση για να σε ανοικοδομήσω, ή εσύ θα μετανοήσεις και θα σε οικοδομώ. Είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα σκέψης. Είναι θέμα κατανόησης. Είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο. Εάν προχωρήσουμε θα πέσουμε. Εάν προχωρήσουμε με πίστη θα πετάξουμε. Θυμάμαι μία όραση που είχε δει ένας αδελφός και τότε μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά σήμερα το κατάλαβα.
Είμαστε μέσα στην εκκλησία και ήταν ο Κύριος ένδοξος. Και βγήκε έξω και εμείς τον ακολουθήσαμε. Αλλά έξω ήταν ένα όρος τούτο εδώ και κάτω ήταν γκρεμός. Και λέει, προχωρήστε. Κανείς δεν προχωράει στον γκρεμό, τον κοιτάγαμε έτσι. Ξαναλέει, προχωρήστε. Κοιτάγαμε τον γκρεμό και φοβόμαστε. Ένας όμως αδερφός από πίσω παίρνει φόρα, τρέχει, φτάνει και πέφτει. Και αμέσως μεταμορφώνεται σε αετό και πετάει εκεί που κανείς μας δεν μπορούσε να φτάσει. Αυτό θέλει ο Χριστός σήμερα, αδερφοί. Να φύγουμε από τη βολή μας, από τη βόλεψή μας, από την ικανοποίησή μας και την ευχαρίστησή μας ότι καλά πάμε. Να μετανοήσουμε, να γίνουμε ζηλωτές, να εξητήσουμε. Γιατί αν, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, δεν μετανοήσουμε, τότε θα έρθει η δοκιμασία. Θα έρθει η παιδεία, γιατί μας αγαπάει ο Θεός και θέλει να μας μεταμορφώσει σε σκεύη άγια, εύχριστα, αγιασμένα δηλαδή, ετοιμασμένα για κάθε έργο αγαθό. Ψάχνει να βρει, θέλει να δημιουργήσει εργάτες ανεπαίσχυντους, γιατί πρέπει να ανοικοδομήσει τα σπαλαιά ερημώσεις, να δημιουργήσει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πρέπει να ανεγείρει τα αρχαία ερείπια, πρέπει να ανακαινήσει τις έρημες πόλεις. Είμαστε πλησίον να μας, όπως ακριβώς το λέει, θα σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, θα σε βγάλω από το σώμα μου. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να φυλάει. Και η μετάνοια είναι, η πορεία της μετάνοιας είναι συγκεκριμένη μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν είσαι τίποτα άλλο, για να καταλάβεις ποιος είσαι, αδερφέ μου, πρεσβύτερε, ποιμένα, αδερφέ παλιέ, καινούργιε, εργάτη, ευχαριστημένε από τη ζωή σου, δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Αυτό είσαι. Γιατί ο Κύριος δεν βλέπει το ζήλο σου, δεν βλέπει τη θέση σου στη Σιών, ασχολείσαι με πάρα πολλά και με ρημνάς πάρα πολλά και κουβεντιάζεις και γκρινιάζεις και λες και δεν λες και δεν κάνεις και τίποτα από όλα αυτά. Είσαι Άγιος, κάθεσαι στο σπίτι σου, έρχεσαι στην εκκλησία, κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά μέχρι εκεί. Είναι κρίσιμη η σημερινή μέρα. Ιδιαιτέρως κρίσιμη η σημερινή μέρα. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρεις, αυτό θα θερήσεις. Εάν σπέρνεις τη χλιαρότητα, θα θερίζεις να σε εξεμέσει ο Θεός. Αν σπέρνουμε στο ζήλο, θα θερίσεις αναδόμηση, αναμόρφωση, ευλογία και χρησιμοποίηση στο έργο του Θεού. Σήμερα να πάρουμε απόφαση, αδερφοί μου, σας παρακαλώ, και εγώ να πάρω απόφαση. Σήμερα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στη ζωή μας. Σήμερα πρέπει να σταθούμε με φόβο Θεού στην παρουσία του Θεού. Και να μην πούμε, για κοίταξέ με, όπως ο Φαρισαίος. Αποδεκατίζω, νηστεύω, δεν είμαι σαν για αυτόν τον άθλιο, τον τελώνει. Αλλά να πάμε ως ένοχοι στον Κύριο. Η λάστη τίμη, Κύριε, το αμαρτωλό. Η λάστη τίμη, Κύριε. Μνήστη τίμη, Κύριε, όταν έρθεις αν τη βασιλεία σου. Με μετάνοια, αδερφοί. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός δια να πλουτίσεις. Μπορείς να αγοράσεις τον αγιασμό, αλλά έχει κόστος. Δεν χαρίζεται ο αγιασμός. Εξαγοράζεται. Έχει κόστος η γυναίκα να μην βάφει τα μαλλιά της και να είναι γκρίζα. Έχει κόστος.
Έχει κόστος η μητέρα να φροντίζει τα παιδιά της στην προσευχή και στην εκμάθηση του Λόγου του Θεού. Πιο ωραία είναι να βάλει ένα DVD και να ησυχάζει. Ξέρετε τι ωραίο που είναι, και εγώ το κάνω. Όταν έχω δουλειά και διαβάζω και έρχονται τα εγγονάκια, μου λέω κάτσε κάτσε να σου βρω ένα Mickey Mouse για να ησυχάσω εγώ. Έχει κόστος. Έχει κόστος να πεις έκανα λάθος, συγχώρεσέ με Κύριε. Μετανοώ, έκανα λάθος. Έχει κόστος να αγαπήσεις αυτόν που σε ενοχλεί. Έχει κόστος. Πρέπει να τα αγοράσουμε όμως. Έχει κόστος ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Έχει κόστος να απαρνηθείς αυτό που θέλεις τόσο πολύ και να το καταδικάσεις ασκύβαλο μπροστά στο έξοργο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Έχει κόστος. Έχει κόστος να ταπεινωθείς μπροστά στους υπερηφάνους. Έχεις κόστος να πεις εγώ έκανα λάθος, δεν πειράζει. Έχει κόστος να υποφέρεις τον αδελφό σου τον ανυπόφορο. Έχει κόστος. Αλλά πρέπει να τα αγοράσουμε, αδερφοί. Το χρυσίον των δεδοκιμασμένων πρέπει να τα αγοράσουμε. Γιατί αν εφαγιασμού κανένας δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Κανένας. Αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Πρέπει να τα αγοράσουμε. Γιατί αν δεν αγοράσουμε αυτόν τον αγιασμό, τότε τα ημάτια μας δεν θα είναι λευκά. Τα ημάτια μας θα είναι πολύχρωμα. Κύριε Θεέ μου, μου δείχνει μια όραση ο Θεός. Κάποτε που τον ρωτούσα, Κύριε, τα λέω καλά αυτά ή δεν πρέπει να τα λέω? Πρέπει να επιμένω σε αυτά ή να μην επιμένω? Πρέπει να λέω ότι τα βαμμένα μαλλιά είναι μόνιμη αμαρτία ή δεν πρέπει? Πρέπει να λέω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι με στολή σεμνή και εδώ και σοφροσύνη ή δεν πρέπει? Το λες, αλλά μήπως δεν πρέπει και να το κάνεις εσύ? Και μου δείξε ο Θεός έναν μεγάλο αριθμό γυναικών και πώς τους έβλεπε ο Θεός. Κάποιες ήταν ντυμένες με ολόμαυρα και μου είπε αυτές είναι εκ του κόσμου, πεθαμένες. Κάποιες ήταν ντυμένες πολύχρωμα, φανταχτερά. Μου είπε αυτός είναι εκ του κόσμου μέσα στην εκκλησία. Και κάποιες ήταν με μαντιλάκι άσπρο, με ρούχα άσπρα, χαμογελαστές, χαρούμενες. Και μου λέει αυτή είναι η νύφη μου, πυρός δι' αναπλουτίσεις. Αυτός είναι ο πλούτος μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο πλούτος, ο αγιασμός μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είναι έλεγχος, είναι έκφραση αγάπης. Μας αγαπάει ο Χριστός και θέλει να μας καταστήσει σκεύη εκλογής του ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες. Από μας εξαρτάται να πάρουμε σήμερα απόφαση και δεν τολμώ να πω απόφαση θανάτου, απόφαση ζωής. Απόφαση ζωής. Θέλουμε να μοιάσουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν θέλουμε να εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Δεν βάζουμε νόμους. Γιατί στο Χριστό δεν υπάρχει πρέπει. Θέλω υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν καταβαρύνουμε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Αλλά πάμε στον Κύριο και λέμε φτιάξε μου την καρδιά, Κύριε, να θέλω αυτό το οποίο Εσύ θέλεις. Γιατί τότε υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει ειρήνη, υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει βάρος. Αν προσπαθήσω εγώ να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν θα τα καταφέρω. Θα αποκάμω, δεν θα αντέξω. Δεν μπορείς με δύναμη ανθρώπινη να περπατήσεις στο λόγο του Θεού και στο δρόμο του Θεού. Είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύος, μόνο δια του πνεύματός μου του Αγίου. Ποιος το λέει? Ο Κύριος όλων των δυνάμεων.
Δεν είναι δηλαδή να καταβαρύνω τον εαυτό μου γιατί δεν μπορώ να τα κάνω. Θα πάθω κατάθλιψη. Μην κάνεις με το ζόρι, αδερφέ. Είναι σαν να προσπαθείς να κόψεις το τσιγάρο μόνος σου. Θα σκάσεις. Θα σκάσεις. Εγώ κάπνιζα και έλεγα θα το κόψω, δεν θα ξανακαπνίσω. Δεν κάπνιζα 5 ώρες, 10 ώρες. Μία μέρα, την άλλη μέρα είχα φουντώσει. Φώναζα, αγρίευα. Λέω κάτι σαν τσιγάρο, θα τους σκοτώσω όλους τώρα. Δεν αντέχεις, αδερφέ. Αλλά μπορούμε να πάμε στη Σιών. Εκεί θα μας μεταμορφώσει ο Θεός. Το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν είναι κάνε τούτο και κάνε εκείνο. Είναι λάθος αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι έλα να δώσω εγώ ανάπαυση στην ψυχή σου. Έλα σε μένα. Είσαι κουρασμένος, είσαι πεφορτισμένος, είσαι αδύναμος, είσαι πενθών. Έλα σε μένα. Έλα να με συναντήσεις, έλα να μεταμορφώσω τη ζωή σου, έλα να σε αγιάσω. Αλλά να ξέρεις ότι τον Παύλο, τον Απόστολο, ο Θεός τον μεταμόρφωσε. Ήταν διώκτης άγριος. Και τον επισκέφθηκε, τον αγίασε, του δίδαξε το Ευαγγέλιο και τώρα τι είπε ο Απόστολος Παύλος. Όλα όσα θεωρούσα μεγάλα και σπουδαία, τώρα τα θεωρώ σκύβαλα, άχρηστα. Και ζημιά ακόμη, μπροστά στο να γνωρίζω τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μου. Αλληλούια. Αυτό τι σημαίνει, τον ελευθέρωσε. Αλλά ελεύθερος από την αμαρτία, εδούλωσε τον εαυτό του στο Θεό. Ώστε είπε, τώρα έχω τη δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου να δαμάζω το σώμα μου και να το δουλάγω εγώ. Έχω τη δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου να καταστρέφω τα έργα του διαβόλου στη ζωή μου. Έχω τη δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου να διώχνω την αμαρτία από τη ζωή μου και να ζω στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι μας βλέπει μέσα σε ένα λάκκο μεγάλο να μας λέει βγες έξω, βγες έξω. Δεν μπορώ να βγω. Βγες έξω, δεν μπορώ να βγω. Τι κάνει ο Χριστός? Λάκκος είναι, βόρβορος είναι, βρωμιά είναι, κατεβαίνει κάτω. Μας παίρνει στην αγκαλιά του και αυτός μας ανεβάζει απάνω. Μας πλένει, μας καθαρίζει και τώρα μας λέει προχώρα. Προχώρα στον δρόμο που εγώ έχω ετοιμάσει για σένα. Μη φοβάσαι το λάκκο το μεγάλο. Ο Χριστός θα σε βγάλει. Αλλά ανέβα εσύ στο όρος της προσευχής. Ανέβα στη Σιών. Αγόρασε τον αγιασμό που ο Θεός σου προσφέρει αυθόνος. Πες να σου φτιάξει ο Θεός την καρδιά σου. Εγώ το λέω, φτιάξε Θεέ μου την καρδιά μου, να μην θέλω αυτά που δεν θέλεις και να θέλω μόνο αυτά που θέλεις. Τα έχει καταφέρει ο Θεός? Σιγά σιγά θα τα καταφέρει τελικά. Δεν είμαι και εύκολος άνθρωπος, αλλά θα τα καταφέρει τελικά. Αλλά εγώ ξέρω ότι μόνο αυτός μπορεί να με διορθώσει. Μόνο αυτός μπορεί να με μεταμορφώσει. Μόνο αυτός μπορεί να με καταστήσει σκεύος εκλογής του, εύχριστο, αγιασμένο και καθαρισμένο για κάθε έργο αγαθό. Εγώ όμως θέλω να με καταστήσει. Κάνε με, Κύριέ μου. Βοήθησέ μας, να μας βοηθήσει, αδελφοί. Να μας καταστήσει μια εκκλησία, θέλετε. Αγία, ένδοξο, μια έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, τίτων τιούτων. Μια εκκλησία έτοιμη για την αρπαγή. Μια εκκλησία που να είμαστε η δόξα του Χριστού. Θέλετε? Μόνο εμείς θέλουμε, Κύριε. Δεν μπορούμε. Θέλουμε όμως, αμήν, αδελφοί. Θέλουμε, Χριστέ μου, όλοι μας θέλουμε, και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία και σαν Ελλάδα. Θέλουμε να σώσεις τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους συναδέλφους μας, όλους, την πατρίδα μας, όλο τον κόσμο. Θέλουμε τη δόξα του Θεού. Θέλουμε να μας κάνει φύτευμα δικό του, δέντρα δικαιοσύνης για τη δόξα του. Θέλουμε. Θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε. Βοήθησέ μας, Κύριε. Εάν λοιπόν αγοράσεις χρυσίον δεδοκιμασμένων διαπυρός, κοίταξε μετά να αγοράσεις και ημάτια λευκά για να ενδυθείς μόνος σου τώρα. Α, άλλο αυτό. Τώρα πρέπει να ντύνομαι μόνος μου στην παρουσία του Θεού. Να τα ρούχα και τα βλέπεις. Ναι, πήγαινε βάλτα. Πήγαινε βάλτα. Μετανόησε δηλαδή, επέστρεψε. Ζήτα το αίμα του Χριστού.
αγιάστητη, καθαρίστητη, ετοιμάσου. Και τώρα χρήσον και τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Δώσε μας τώρα και όραση, Κυρία μου. Όχι να περπατάμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Όχι, Κύριε Θεέ μου, όπως βλέπουν τα μάτια μας, αλλά όπως βλέπουν τα μάτια τα δικά σου. Όχι όπως ακούνε τα αυτιά μας, θα βάλε μέσα μας οτίον ετοιμασμένο από το Θεό. Αυτή να ακούμε τα λόγια σου, Χριστέ μου. Θέλουμε να μας μιλά στόμα με στόμα. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να απορρίψουμε τα προηγούμενα, όλα τα προηγούμενα που δεν αρέσαν στο Θεό. Να διατηρήσουμε όλα τα προηγούμενα που αρέσαν στο Θεό, αμήν. Αλλά θέλουμε όλα τα προηγούμενα που δεν αρέσαν στο Θεό, θέλουμε να τα απορρίψουμε. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και λέγει, εγώ σου αγαπώ και επειδή τους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδεύω. Να γιατί, αδελφοί, μας ελέγχει ο Θεός σήμερα. Γιατί μας αγαπάει. Να γιατί μας εκπαιδεύει με το Λόγο Του, γιατί μας αγαπάει. Κύριε μου, να ξέρα πόσο πολύ μ' αγαπάει ο Χριστός. Να ξέραμε, αδερφοί, να μπορούσαμε να κατανοήσουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός. Ιδού, αυτό είναι το μοναδικό αλλά και θαυμάσιο, στέκομαι σήμερα έξω από την πόρτα της καρδιάς σας και χτυπάω. Σήμερα μας χτυπάει την πόρτα ο Χριστός, αδερφοί. Σας είπα σήμερα και το εννοώ, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, η πιο ωραία μέρα της ζωής μου στην παρουσία του Θεού. Χτυπάει την πόρτα μας ο Χριστός. Τακ, 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 τακ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, όχι τη φωνή του Γιώργου, τι αν την κάνετε τη δική μου τη φωνή. Όλοι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού, αδερφοί. Ο άνθρωπος, κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Ο Χριστός μόνο μπορεί να μας πει. Αν σήμερα ακούσαμε τη φωνή του Χριστού, αυτό που θέλει ο Χριστός είναι να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Αμήν. Να ανοίξουμε την πόρτα, να μπει μέσα. Και εδώ δεν ξέρετε τι θα γίνει. Φίλος μας. Φίλος μας. Αλλά για να είναι, λέει, εγώ δεν σας λέγω πλέον δούλους. Είσαστε δούλοι. Αλλά τώρα ακόμη πιο πολύ σας λέω φίλους μου. Γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας είπα. Τώρα όμως θέλει και από εμάς να γίνουμε φίλοι του. Να του ανοίξουμε την καρδιά μας. Να του πούμε. Όσα ανεβαίνουν στην καρδιά μας, τα παραπονά μας, τα ζητήματά μας, πάσαν την μέρη να ρίψουμε σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει εμάς. Όλα τα ζητήματά μας, μετευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής, να τα αναφέρουμε στον Κύριο. Αυτός έχει πρόθεση, ο Κύριος μας, να μπει μέσα στο σπίτι σου, στη ζωή σου και να δειπνήσει με σένα, να γίνει φίλος σου, να δειπνήσεις εσύ μαζί του. Να κουβεντιάσετε. Θέλει να σ' ακούσει και θέλει να τον ακούσεις. Αλλά στα ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που κανένας άλλος δεν επεμβαίνει παρά μόνο η παρουσία του Θεού. Σε αυτά τα ωραία ψιθυρίσματα. Σε αυτό το ωραίο φως του Θεού. Σε αυτή την παρουσία κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει. Εσύ και αυτός. Ας τον να μπει, να τον αφήσουμε να μπει σήμερα, αδελφοί. Να εγκατασταθεί μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Να του μιλάμε ό,τι θέλουμε και παράπονα και γκρίνιες, ό,τι θέλεις πες του. Θα σ' ακούσει γιατί σ' αγαπάει. Δεν θα σε παρεξηγήσει. Σ' αγαπάει. Αλλά μετά κάτσε να τον ακούσεις κι εσύ. Να σε παρηγορήσει. Να σε ενισχύσει, να σε ενδυναμώσει, να σε διορθώσει, να σε βοηθήσει και να σε βγάλει και από το λάκκο της ταλαιπωρίας. Γιατί αυτός θέλει να κατέβει μαζί σου στο λάκκο της ταλαιπωρίας για να σε βγάλει. Μόνο αυτός μπορεί να σε βγάλει. Αλλά αυτό είναι ένας αγώνας. Όποιος νικήσει, αυτόν θα τον κάνω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου. Αυτό είναι το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Να καθίσουμε στο θρόνο του όπως ο Θεός έβαλε τον Χριστό και κάθισε στο δικό του θρόνο. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν.